τώρα, κύριε Παπαγεωργίου μου. Άντε τώρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Άντε τώρα να κάνουμε την κουβέντα μας. Άντε τώρα να κάνουμε την κουβέντα μας. Γιατί κάνατε εσείς την ερευνά σας, κύριε Παπαγεωργίου μου. Απρίλη με Ιούνι, θα έλεγα, ε. Ήταν πριν εκτοξευθεί και ο πληθωρισμός στο 2011. Ήταν πιο πριν. Λοιπόν, και είδατε ουσιαστικά τους κινδύνους για την οικονομία. Τώρα δεν ξέρω, πρέπει νομίζω μετά από αυτά που ακούμε και το τι περνάει ο κόσμος να επαναλάβετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, την έρευνά σας. Να σας πω, αυτό που εκεί υπήρχε ως μια πιθανότητα, δηλαδή μια πολύ μεγάλη αύξηση, παρατεταμένη αύξηση στις τιμές, δηλαδή ψηλός πληθωρισμός, υλοποιήθηκε μερικούς μήνες μετά. Mm-hmm. Άρα, με αυτή την έννοια τουλάχιστον, η πρόβλεψη εκεί δυστυχώς έχει γίνει πραγματικότητα. Τώρα, να σας πω τι κάναμε εμείς όμως με απλά λόγια. Εμείς ως Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, η δουλειά μας, και ανοίγω μια παρένθεση να σας πω, τέτοια συμβούλια υπάρχουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και βασικά συμβουλεύουν όχι μόνο την κυβέρνηση, αλλά ειδικά τη δημόσια ζωή για το πώς να γίνει πιο ανταγωνιστική η οικονομία. Mm-hmm. Λοιπόν, κάνουμε διάφορα πράγματα. Ένα από αυτά που κάναμε είναι να δημιουργήσουμε ένα δίχτυ που να εκτιμά τους πιθανούς κινδύνους. Δηλαδή, τι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι για την οικονομία, σε ποιο βαθμό κάτι που μπορεί να θεωρηθεί κίνδυνος είναι πιθανόν να συμβεί, πόση θα ήταν η σοβαρότητα των επιπτώσεων, των συνεπειών, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο και πόσο άμεσος είναι αυτός ο κίνδυνος. Και είναι γεγονός ότι ανάμεσα σε ένα κατάλογο με 17 πιθανούς κινδύνους, mm-hmm. η παρατεταμένη αύξηση τιμών ήταν πρώτη και σε πιθανότητα να συμβεί, αλλά και ως προς το βάρος των συνεπειών της. Ναι. Είναι κάτι που ζούμε σήμερα. Όντως. Δηλαδή, ο νούμερο ένα λόγος, όπως τον καταγράψατε εσείς βάσει της έρευνας, ήταν η παρατεταμένη αύξηση των τιμών και ο πληθωρισμός στο πού θα πάει. Και το είδαμε, τώρα που είναι ο Οκτώβρης, μετά από κάποιους μήνες που έγινε η έρευνα, ότι όντως βγαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Είναι γεγονός. Και ξέρετε, είναι ένα δύσκολο θέμα, βέβαια, τώρα. Πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από την έρευνα, αν θα περιορίσουμε το θέμα σε αυτό, αλλά είναι ένα πολύ δύσκολο γεγονός και θα έλεγα είναι δύσκολο γιατί για να αντιμετωπιστεί θα υπάρξει αύξηση, σημαντική αύξηση των επιτοκίων. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο οι δημόσιες αρχές αντιμετωπίζουν αυτό το κακό, ας πούμε. Ναι, για να μειωθεί ουσιαστικά αντιλαμβάνομαι ότι είναι για να μειωθεί η ζήτηση. Έτσι, για να πέσει ο πληθωρισμός, αυξάνεις τις τιμές, θα έχουμε και άλλη επιπλέον αύξηση επιτοκίων. Ναι, αυτό ναι. Που λέτε όμως, ναι. Έχει παρενέργειες και οι παρενέργειες οι αναγκαστικές είναι ότι μειώνεται το ρυθμός ανάπτυξης, αυξάνεται η ανεργία, άρα κάποιοι άνθρωποι θα δουν τη ζωή τους να υφίσταται πολύ μεγάλες συνέπειες. Και δεν μιλάω μόνο για την πρώτη. Γενικά, ναι, όταν αυξάνεις τα επιτόκια, ουσιαστικά αυξάνεις και την ανεργία. Σωστό. Τώρα, πάμε στους άλλους τους λόγους. Όχι μου κάνει εντύπωση, αλλά είδα τον δεύτερο τον λόγο από την επιδείνωση κλιματολογικών συνθήκων. Εδώ στην Κύπρο, ας πούμε, νομίζω οι πολίτες δύσκολα θα καταλάβουν ότι η αλλαγή μπορεί να φέρει πλήγμα στην οικονομία. Ναι, να σας πω δύο σχόλια σε αυτό. Mm-hmm. Το ένα είναι ότι η έρευνα αυτή δεν είναι έρευνα ανάμεσα στον πληθυσμό. Ζητήσαμε από 25 ειδικούς να αξιολογήσουν τον κάθε πιθανό κίνδυνο. Άρα πιθανόν να ρωτούσαμε τον κόσμο να μην έδινε τόση έμφαση στην κλιματική αλλαγή. Και το δεύτερο είναι ότι ως προς την κλιματική αλλαγή καταγράφονται τα εξής. Το ένα είναι ότι δεν θεωρείται τόσο πολύ πιθανό να συμβεί όσο η παρατεταμένη αύξηση των τιμών. Mm-hmm. Όμως, αν συμβεί,
και στο βαθμό που θα συμβεί, θεωρείται ότι θα έχει μεγάλες συνέπειες. Επίσης, θεωρείται ότι είναι κάτι που θα συμβεί μακροπρόθεσμα. Α, δηλαδή, ναι, δεν είναι ζήτημα των επόμενων 2 χρόνων, παρόλο που θα έλεγα βλέπουμε κάποιες έτσι... Κρατήστε έτσι λίγο με μικρό καλάθι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, κύριε Παπαγεωργίου μου. Το μεταναστευτικό το αντιλαμβάνομαι, όπως αντιλαμβάνομαι και την μεγάλη πτώση στις αφίξεις τουριστών. Λέω και κάποιους άλλους κινδύνους που διαβάζω. Ναι, όμως αν προσέξετε... Ένας κίνδυνος τον οποίο αυτοί που αξιολόγησαν θεωρούν ότι θα είναι πολύ άσχημες οι συνέπειες του, είναι εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και πιθανότητα θερμού επεισοδίου με την Τουρκία. Δεν το θεωρούν τόσο πιθανό, αλλά αν γίνει θα έχει πολύ άσχημες επεισοδίου. Σίγουρα, σίγουρα. Νομίζω αφήσει... αυτό βέβαια είναι, όπως λέμε στα κυπριακά, κοντά στο νου. Δηλαδή... Επειδή ζούμε με αυτό, αντιλαμβάνομαι, τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι ότι αλλάζει η στάση της Τουρκίας, ίσα-ίσα οξύνονται τα πνεύματα και ο τρόπος που λειτουργεί. Είναι γεγονός ότι αν τα πράγματα φτάσουν εκεί που απευχόμαστε, θα έχουν συνέπειες. Ναι, σίγουρα. Και αυτό, εντάξει, μια γεύση την πήραμε με τον κορονοϊό, για την μεγάλη πτώση στις αυξήσεις των τουριστών, εκεί θέλω να το πάω, που αντιλαμβανόμαστε ότι για 2 χρόνια έτσι λίγο σκάλωσε. Ναι, νομίζω ότι από όλους τους κινδύνους αυτό θεωρείται, αυτό μαζί με τη χρονικοτομική κατάρρευση του γεσί θεωρείται ως το λιγότερο. Ναι. Δηλαδή από όλους, από ένα σύνολο 17 πιθανών ρίσκων της οικονομίας, ως προς τον, την πιθανότητα να συμβεί αυτό και η κατάρρευση του ΓΕΣΥ είναι στις τελευταίες. Είναι στις 2 τελευταίες θέσεις. Θέλετε λίγο να ασχοληθούμε και με το σημείο το 6 που λέει για την αποτυχία εκτέλεσης ψηφιακού μετασχηματισμού. Ναι, και εδώ εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι το γεγονός ότι η αξιολόγηση δείχνει ότι εάν δεν γίνει αυτό, που... Δεν είναι τόσο μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει αυτό το ρίσκο, αλλά αν δεν γίνει θα έχει μεγάλες συνέπειες. Τώρα, γιατί θα έχει μεγάλες συνέπειες, πιθανολογώ, γιατί δεν μπορώ να πω απευθείας στο μυαλό των ανθρώπων που έκαναν την αξιολόγηση, αλλά πιθανολογώ ότι εάν η χώρα μας μείνει πίσω τη στιγμή που οι υπόλοιπες χώρες μετασχηματίζονται, δηλαδή μπαίνει η τεχνολογία... στη δημόσια ζωή, στις κυβερνητικές υπηρεσίες, γιατί η τεχνολογία στην καθημερινότητα έχει μπει. Ναι. Εάν όμως εξακολουθήσει αυτή η κατάσταση που, ξέρω εγώ, βλέπεις τα files πεταμένα... Πίσω να στηβάζονται, βγάζουμε κι εμείς κάποιους λειτουργούς της δημόσιας υπηρεσίας και μέχρι και δεν φαίνεται, μόνο κεφάλι φαίνεται. Υπάρχουν παντού files. Κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα, πέρα από ότι... προκαλούν είτε τη θυμηδία μας ή θα έλεγα και άσχημες εντυπώσεις, γιατί ορισμένοι που τα βλέπω, εμείς τώρα χαμογελούμε, κάποιοι εκνευρίζονται. Εννοείται ότι εκνευρίζεσαι, ειδικότερα όταν πας εκεί και ψάχνουν το φάκελό σου και δεν τον βρίσκουν τον φάκελό σου, επειδή τον πήρες πριν 4 μήνες και κάπου τον έβαλαν και χάθηκε. Και εγώ αυτό σκεφτόμουν. Ευχαριστώ, επειδή είμαι παθούσα, γι' αυτό σας λέω. Μπορώ να γελάσω και να κλάψω ταυτόχρονα στη δική μου περίπτωση, ναι. Έχει επιπτώσεις και ως προς το πόσο ανταγωνιστική είναι μια οικονομία. Διότι για να είναι ανταγωνιστική πρέπει αυτά τα πράγματα να δουλεύουν ρολόι, όχι να ψάχνεις φακέλους από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, είναι μια έρευνα που είναι σαν, μπορεί να λειτουργήσει βοηθητικά, μας λέτε. Το αντιλαμβάνομαι. Έχει πολλά στοιχεία μέσα τα οποία μπορεί να βοηθήσει. Θα σας πω, θα είναι πιο χρήσιμη αυτή η έρευνα όταν θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Σωστό, σωστό. Οπότε, ακόμα και ακαδημαϊκά, μπορεί θα έχει κάποιος χρονοσειρές να μπορεί να συγκρίνει τη μια χρονιά με την άλλη. Είναι χρήσιμη τώρα γιατί εντοπίζει τη βαρύτητα του κάθε πιθανού κινδύνου. Μάλιστα. Αλλά, επαναλαμβάνω, είναι η πρώτη φορά που είναι ένα κατασκεύασμα, ένα εργαλείο του Συμβουλίου, είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Όταν όμως ο μελετητής ή αυτός που κάνει οικονομική πολιτική έχει μια χρονοσειρά, τότε θα είναι πιο χρήσιμο.
Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Θα τα πούμε. Αν είμαστε καλά, θα τα πούμε και του χρόνου. Να είστε καλά, κύριε. Ποιος ξέρει.